Λοιπόν, θα πάμε στο τηλέφωνο όμως, ακούσουμε μια παρέμβαση. Παρέμβαση που θα κάνει ο κύριος Γιάννης Μπαρδάνης, πρόεδρος της Πεκίν, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα. Τι έχουμε, αναστατωμένος άκουσα στο τηλέφωνο. Εντάξει, από το ένα κακό πάμε στο άλλο. Δεν γίνεται τίποτα μάλλον σωστά. Δεν σου μιλώ τώρα σαν πρόεδρος της Πεκίν, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά την Πεκίν φυσικά, αλλά δεν έχουμε κάνει ένα συμβούλιο να το συζητήσουμε. Ωραία, μιλάμε σαν Γιάννης Μπαρδάνης και Γιώργος Καμβίσης τότε. Ωραία, ναι. Χτες το βράδυ πήγα να κατέβηκα στην τραγία να βγάλω κάτι φωτοτυπίες και πήγα να παρκάρω και από κάτω που παρκάρουμε στη Ρηματιά, που έχουν κάνει τη Ρηματιά πάρκινγκ, ναι, ναι, στην τραγία. Κάτω από το γεφύρι, κάτω από το γεφύρι το παλιό της τραγίας, που είναι 1910 πρέπει να είναι, κάπου εκεί, δηλαδή ένα γεφύρι 100 χρονών που έχει αντέξει τόσα χρόνια, κάτω από το γεφύρι είδα μπάζα οικοδομικά. Κάτω από το γεφύρι. Να γελάσει, να κλείσει. Δηλαδή, κάτι που είναι πολύ τραγικό να συμβαίνει στις μέρες μας. Μιλάμε για το ΕΜΠΑ του χωριού, το ΕΜΠΑ στο Χαλκί, στο Γεφυράκι το τελευταίο, πριν μπούμε στο χωριό, ναι, έτσι. Δεν, ναι, ναι, φαίνεται βέβαια από πάνω, δεν είναι εμφανές, πρέπει να κατέβεις κάτω για να το δεις. Φαντάζομαι ότι τα μπάζα αυτά μετά θα στρωθούν και θα τσιμενταριστεί και από κάτω. Δηλαδή ένα κομμάτι της Ρηματιάς, το πιο πιθανό είναι ότι θα τσιμενταριστεί. Ευτυχώς δηλαδή που το είδα, το αντιλήφθηκα εγκαίρως και έχω ενημερώσει όλες τις αρχές του τόπου, από την αστυνομία μέχρι την Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, μέχρι έχω αφήσει παραγγελία στον κύριο Πολυκρέτη, τον αντιδήμαρχο, λέμε, βρήκα δηλαδή στο Δήμο, ενημέρωσα και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπου είναι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των ρεμάτων και την αστυνόμευσή τους. Μάλιστα. Γιάννη, να σου κάνω μία ερώτηση εγώ τώρα. Ναι. Ή εσύ είσαι τόσο τυχερός που όπου και να πας πετυχαίνεις προβλήματα, ή τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που όπου και να πας θα πέσεις πάνω τους. Ποιο από τα δύο είναι? Δεν ξέρω, δεν ήκουσα καλά το πρώτο κομμάτι που μου είπες, την πρώτη. Είσαι τόσο τυχερός που όπου και να κυκλοφορήσεις πέφτεις πάνω σε προβλήματα, ή τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που όπου και να πας πέφτεις πάνω τους? Τα προβλήματα είναι τόσο πολλά, αλλά είναι και έτσι μια ιδιαίτερη ματιά που... Συνδυασμός λοιπόν. Με την οποία μπορώ να τα δω. Δηλαδή φαίνονται τα προβλήματα. Έχω συνηθίσει στα προβλήματα όταν θες ένα καθαρό πολιτιστικό και ωραίο πολιτιστικό ή φυσικό περιβάλλον. Την ασχήμια τη βλέπεις, χτυπάει κατευθείαν. Έτσι. Στο μάτι. Λοιπόν, να δούμε στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση με τα μπάζα κάτω από το γεωφύρι στο Χαλκί. Πόσο γρήγορα θα κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και θα τα απομακρύνουν από εκεί πριν τσιμεντοποιηθεί, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, ένα, ναι, γεφύρι που άντεξε, ναι, 100 και θα πλέον. Θα δούμε. Πάντως εγώ ενημέρωσα εγκαίρως και από εκεί και πέρα, εάν οποιοδήποτε είναι υπεύθυνοι, που είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι υπεύθυνος και οι υπηρεσίες του, σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες καθαριότητας. Ναι, μην τα λες αυτά γιατί αγχώνονται. Μην τα λες, λέω, αγχώνονται. Κάνω κι εγώ αυτά που. Σύμφωνα με τον νόμο. Μάλιστα. Αν δεν κάνουν κάτι υπηρεσίες, δεν είναι απειλή, αλλά είναι υποχρέωση και καθήκον του κάθε δημότη και πολίτη. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γιάννη. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά εδώ από την εκπομπή. Εντάξει. Είτε σαν Γιάννης Μπαρδάνης Μούρθης ή σαν πρόεδρος της Πεκίν, το ίδιο είναι για μένα. Εντάξει. Εντάξει. Και δώσε χαιρετίσματα στο σύντροφό σου εκεί δίπλα. Εντάξει, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το πω και να είναι μέσα από το σταθμό σου, μέσα από το σταθμό, μια μορφή πίεσης για να προληφθεί ό,τι κακό πάει να γίνει εκεί. Νην υπερπάντων ο αγώνα διατηρήσουμε ό,τι σώζεται σε αυτό το νησί. Γιάννη, καλημέρα, ευχαριστώ. Σε
Ευχαριστώ, γεια.